Αυτές τις μέρες παίζουμε μποέμι. Τι είναι? Στο είπανε και το ξέχασες? Δεν στο είπανε. Τους απέλησες, πείτε στο είπανε. Βάλε μποέμι. Αυτό παίζει μέχρι και την Κυριακή που θα μπουν τα γκολ και θα ξαναπαίξει το Βικελίδης. Καλησπέρα, είπαμε? Όχι. Δεν είπαμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε. Στα 15 λεπτά και μετά από τις 5. Αλήθεια είναι αυτό. Ακούτε Λίμπερο 107,4. Καφέ μου πήρατε? Ακούτε All About Harrison Air. Καφέ μου πήρατε. Μου πήρατε. Ναι. Εγώ ήμουν αρμόδιο να σου φέρω τον καφέ. Φυσικά, ρε φίλε. Τι είμαι εγώ, ρε φίλε, να σου φέρω τον καφέ. Ο Errand Boy. Υπεύθυνο ύλη τη στήλη. Υπεύθυνο τη εφημερίδα. Υπεύθυνο τη ραδιοφωνική εκπομπή. Υπεύθυνο ύλη είμαι αλλού. Δεν έχει σημασία. Η εκπομπή μα είναι μια προέκταση του site. Μια προσφορά. Προσφορά είναι του Mr. Gold. Έτσι. 62-85-86. Μπράβο, αγόρι. Έτσι. Λοιπόν, όσοι δεν πάτε την Κυριακή στο γήπεδο, να παραγγείλετε πίτσα και να δείτε το match. Έτσι ακριβώς. Με τη μεγάλη την ωραία τετράγωνη με τη μερέντα που είναι αγαπημένη μου. Λοιπόν, ναι. All About Harrison Air, παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Σήμερα Τετάρτη 17 του Οκτώβρη. Πλησιάζουμε στο ντέρμπι της Κυριακής. Έχουμε βέβαια και αγωνιστική δράση σήμερα, αλλά για το μπάσκετ. Καθώς στις 7 η ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου υποδέχεται στον Ingalls Holding. Κατάγια. Μετά τις 6.30 θα κάνουμε. Είναι ομάδα τώρα αυτή. Κατάγια. Παίζει Άρης Κατάγια. Άρης Κατάγια. Λοιπόν, μετά τις 6.30 θα έχουμε και μια πρώτη σύνδεση με τον Ingalls Hall, το Σταμάτη του Μοριλή και τον Γιάννη Παραπονιά. Άρης Κατάγια, τι έκανες? Άρης Κατάγια. Δηλαδή είναι δυνατόν. Για να πάρουμε έτσι κλίμα λίγο πριν το τζάμπλ του πρώτου ευρωπαϊκού αγώνα του Άρη για την φετινή σεζόν. Θα αναφερθούμε φυσικά στο ποδόσφαιρο. Δύο εισιτήρια Άρης ΠΑΟΚ. Δύο εισιτήρια Άρης ΠΑΟΚ. FM ονοματεπώνυμο στο 54526 για να μπείτε σε κλήρωση. Μετά τις 5.30, αν μας βοηθήσει η τηλεφωνική επικοινωνία, θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Σαν αυτή που είχαμε την προηγούμενη Παρασκευή. Ποια? Αυτή που είχαμε την προηγούμενη Παρασκευή, την προηγούμενη, αλλά δεν έγινε τελικά. Όχι, την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε Δημήτρη Σπανό. Α, την προηγούμενη Πέμπτη. Ναι, την προηγούμενη Τετάρτη. Ψέματα. Λοιπόν, νομίζω θα μας βοηθήσει αυτή τη φορά τηλεφωνική επικοινωνία. Ναι. Να πάμε κάπου πολύ μακριά. Μετά τις 5.30 για να μιλήσουμε για το Άρης ΠΑΟΚ. Θα αναφέρουμε όλα τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ των Κιτρινόμαυρων, τα νεότερα από τη σημερινή προπόνηση, τι συμβαίνει με το μοναδικό πλέον που το όνομά του βρίσκεται στο ιατρικό δελτίο, γιατί σε χρόνο ρεκόρ έχει μπει πλέον και ο Μιτζέν Μπάσα με την υπόλοιπη ομάδα από σήμερα κανονικά στις προπονήσεις. Δικαίωση ο Λαμπαουτάρης. Το είχαμε γράψει το πρωί ότι θα δοκιμάσει ο Αλβανός. Ο Αλβανός. Μέσος να μπει κανονικά με την ομάδα σήμερα. Το έκανε, δεν είχε κάποιο θέμα με το γονατό του. Προπονήθηκε κανονικά και τέθηκε και αυτός στη διάθεση του Πάκο Ερέρα για το μάτς της Κυριακής. Μοναδικό πρόβλημα πλέον είναι ο Χουλιάν Κουέστα. Θα μιλήσουμε μετά με λεπτομέρειες τι συμβαίνει ακριβώς με τον Ισπανό και τι περιμένουμε με τον 27χρονο τερματοφύλακα. Είναι μοιρασμένες πιθανότητες αυτή τη στιγμή. Ξεφωνητό. Είναι μοιρασμένες πιθανότητες. Αν δεν προλάβουν να φτιάξουν το μικρό δακτυλάκι, ξεφωνητό. Εντάξει, χρήζαν, δεν είναι τόσο απλή διαδικασία. Να γίνει. 15 μέρες είχαμε. Δεν είναι 10 τόσο... μέρες θέλει να δέσει. Δεν είναι τόσο απλή διαδικασία. Να αυτή... την κάνανε. Αυτοί οι τραυματισμοί θέλουν 15-20 μέρες περίπου. Λοιπόν, περίπου. Εκεί πέρα είναι. Δηλαδή 2-3 εβδομάδες πάνω κάτω. Θα δούμε. Νομίζω να ότι παίξει. Για τον Κουέστα θα ξεκαθαρίσει. Για τον Κουέστα θα ξεκαθαρίσει αύριο. Να παίξει. Μπορείς να βγάλεις λίγο. Διανοηθείτε και δεν παίξει. Μπορείς να βγάλεις λίγο τον οπαδό αυτή τη στιγμή από μέσα σου. Όχι. Όχι. Είναι η εκπομπή All About Άρης. Σωστά. Πρέπει να υπάρχει το γιν και το γιάνγκ εδώ πέρα. Δεν γίνεται. Πρέπει να βρει μια ισορροπία. Ναι. Λοιπόν, να παίξει. Μακάρι να παίξει. Εννοείται. Μακάρι όχι, να παίξει. Μακάρι να είναι έτοιμος να παίξει. Μακάρι να παίξει. Να το φτιάξετε το χέρι. Το θέλει και αυτός πολύ. Βάλτε γι' αυτό του ένεση για ελέφαντες. Και παλεύει και προσπαθεί για καγκουρό, να είναι, να είναι έτοιμος. Για ό,τι θέλετε. Ενέση για καγκουρό. Αυτά παίζουν box γι' αυτό. Για ελέφαντα. Μάλιστα. Είπα και για ελέφαντα. Και για ελέφαντα, ωραία. Θα μιλήσουμε συνέχεια και για τον Χουλιάν Κουέστα. Θα μιλήσουμε για κάποιες πρώτες σκέψεις του Πάκου Ερέρα όσον αφορά την εντεκάδα που θα παρατάξει την Κυριακή. Ναι. Είπαμε θα μιλήσουμε και για τον μπάσκετ μετά από τις 6.30. Έχουμε και τον Ιτάλο. Δεν κάναμε πάλι. Τελευταία στιγμή μου έρχεσαι, Χρήστα. Φόρεσα από κάμισο. Λοιπόν, έχουμε και. Ο άλλος και λέει τελευταία στιγμή έρχεσαι. Νομίζω ότι έρχομαι από κάπου τελευταία στιγμή. Ναι, έρχεσαι μέσα από το γραφείο σου τελευταία στιγμή, γιατί είδα ότι φιλοτεχνούσε ένα blog στο SDNA. Ναι, ναι, το ανέβασα. Ναι. Είναι θέμα σεβασμού. Είναι θέμα σεβασμού. Δεύτερο θέμα είναι. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε και τον διαιτητή του ντέρμπι. Ναι.
τον Ντανιέλε Ντοβέρι. Ντανιέλε! Ο Ντανιέλε Ντοβέρι, ο οποίος θα διευθύνει την αναμέτρηση της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ. 41 χρονών. Έφαγε το δελυζής, έτσι. 41 χρονών. Τι? Δελυζής το τέτοιο. Τι? Ενοχλεί στη γάμπα. Από χθες. Τον έφαγε. Από χθες είναι αυτό. Ατομικό πρόγραμμα σήμερα. Από χθες. Βασικά από προχθές. Μόνο κουέστα είπες. Από προχθές. Μόνο κουέστα είπες. Σωστό. Παράληψή μου και ο δελυζής. Μάλιστα. Άρα τι παίζει. Μπάσα λέω. Μαύρα η Βέλεφ. Είναι ένα πιθανό δίδυμο. Αρκετά πιθανό δίδυμο. Καλό δίδυμο. Για τα στόπερ, ναι. Αν και ο δελυζής μέχρι σήμερα. Είναι από τους πιο σταθερούς παίχτες. Και από τους πιο σταθερούς. Μαζί με τον Βέλεφ και τον Κουέστα. Έχει βγάλει ασπροπρόσωπο και τον Ερέρα. Που ζήτησε την παραμονή του και την διοίκηση που τον εμπιστεύτηκε και αυτή τη σεζόν. Και πρέπει να το σημειώνουμε γιατί. Γιατί ο Γιώργος Οδελιζήσης έχει ένα συμβόλαιο επίπεδου Β' Εθνικής. Όντως. Και φέτος στην ομάδα. Είναι από τα χαμηλότερα συμβόλαια. Και παρόλα αυτά, και όσο τον έζησα εγώ πάνω στην προετοιμασία στην Ολλανδία και γενικότερα από ό,τι πληροφορούμε και μαθαίνω από το ρεπορτάζ, λειτουργεί ως αρχηγός μέσα στην ομάδα. Ως ένας από τους αρχηγούς μέσα στην ομάδα. Και αξίζει συγχαρητήρια αυτό το παιδί. Αλήθεια είναι αυτό. Διότι η αμφισβήτηση προς το πρόσωπό ήταν τεράστια. Είναι εύκολο να είσαι ο Μαυράη και να έρχεσαι από το Αμβούργο και να λένε όλοι η παιχτάρα, η Αλβανάρα που ο αρχηγός εθνικής Αλβανίας και διάφορα τέτοια. Τα λέω επίτηδες αυτά γιατί έχει σέρβο επιθετικό ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Ξέρεις τις απόψεις μου για τα θέματα αυτά. Λοιπόν, και είναι άλλο να είσαι σε μια αμφισβήτηση. Έλα μωρέ τώρα, ποιος δελυζήσεις μωρέ τώρα γιατί η Β' Εθνική καλός είναι. Λοιπόν, και το παιδί είναι εξαιρετικός μέχρι στιγμής και πρέπει να το σημειώνουμε. Είναι μαζί με το Βέλεθ και τον Κουέστα νομίζω οι πιο σταθεροί σε αυτές τις πρώτες εξαγωγές. Ο Βέλεθ δεν είναι τόσο. Ο Βέλεθ έχει κάνει ένα τσαφ, έχει με τη Λάρισα. Εντάξει. Δεν έχει ένα τσαφ με τη Λάρισα. Και με τα Γιάννενα είχε τσαφ. Και λάθη και λάθος πάση βγήκανε κόντρα, αλλά δεν βάλαν γκολ. Τα καλύπτει με άλλο τρόπο ο Βέλεθ αυτά τα λάθη. Τρόπο, θυμάσαι για παράδειγμα την ενέργειά του στο δεύτερο γκολ με τον Αστέρα Τρίπολης. Που από αυτόν ξεκινάει εκείνη η φάση για να μπει τον γκολ. Που πάτησε δυνατά, πήρε την κεφαλιά και έπαθε θλάση. Και βγήκε ο Μαρτίνες. Τη θλάση την έπαθε πιο μετά. Δεν την έπαθε και. Λοιπόν, ο κύριος Ντανιέλε Ντοβέρι θα διευθύνει το παιχνίδι της Κυριακής. Βοηθή του Ιταλή Αλμπέρτο Τεγκόνι και Τζιόρτζιο Περέτη. Τέταρτος ο κύριος Μανώλης Κουλάς από το Σύνδεσμο Θεσσαλίας και παρατηρητής εκ των μελών της ΚΕΔ ο κύριος Χουάν Φερνάντεθ Μαρίν. Καταρχήν δεν υπάρχει σύνδεσμος, υπάρχει ΕΠΣ. Ο οποίος σημειώνω εγώ ότι είχε βρεθεί στο Βικελίδης και στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Και το έχει παρακολουθήσει. Που δεν είδε το πέναλτι. Που έχει παρακολουθήσει εκείνο το παιχνίδι. Και δεν είδε το Περέιρα. Έτσι έλεγε. Θα έρθει ο Περέιρα, δεν έλεγε. Δεν ξέρω γιατί δεν έρχεται. Μπορεί να έρθει ως τουρίστας. Μπορεί να έρθει απλά για την χαρά του αθλήματος. Ο Σκουλάς είναι μια επιλογή που με προβληματίζει. Ο τέταρτος διαιτητής είναι ένας διαιτητής ο οποίος θα βρεθεί με τους διαιτητές, θα έχει όλη αυτή την συναναστροφή με τους διαιτητές. Ένας διαιτητής από μια ένωση, η οποία ένωση είναι φύλλα προσκύμενη στον προσεχή μας αντίπαλο. Ξεκάθαρα. Και μάλιστα είναι από τις πιο φανατικές. Φύλλα προσκύμενες. Άρα η ΠΑΕ Άρης πέρα από τον σωστό προσανατολισμό για τον ξένο διαιτητή θα πρέπει να λειτουργήσει και σε αυτό το κομμάτι. Γιατί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Ο τέταρτος διαιτητής που θα συναναστραφεί με τους τρεις Ιταλούς και θα τους λέει Grande Ιβάν, Grande Πάοκ και... Περικαλοκαμέντε, πώς τα λένε αυτά. Ναι. Του σε μπέλα ραγκάτσα. Ραγκάτσι. Τσαο μπέλα. Για τον Κουέστα που λες, επειδή υπάρχει feedback πάντα στην εκπομπή, feedback. Έχει σπάσει το δάχτυλο σε τρία κομμάτια. Σε τρία κομμάτια? Ναι. Τι εννοείς το σπάσει σε και τρία η θλάση, κομμάτια? Και η θλάση του Βέλεθ θα είναι 1,2 εκατοστά. Σε τρία κομμάτια, τι εννοείς, φίλε. Το μικρό δάχτυλο σε τρία κομμάτια, πώς έχει φτάσει. Ένα, δύο, πού. Είναι ράγισμα. Ράγισμα ή σπάση. Ράγισμα. Άρα έχει ραγίσει, δεν έχει σπάσει. Κάτω, όχι βασικά. Με τις αρδιατρικές ορολογίες δεν πηγαίνω πάντα καλά, αλλά είναι... Δεν αντιλαμβάνεις τη διαφορά του σπάω από το ραγίζω. Ναι, περίμενε εδώ πέρα, κάτσε εδώ πέρα. Έχει σπάσει, σπάσιμο είναι άρα, σπάσιμο. Σε τρία κομμάτια. Σπασμένο δάχτυλο, ναι. Σε τρία κομμάτια έχει σπάσει το μικρό του δαχτυλάκι. Ναι. Προχωράει και πέφτει κάτω το δάχτυλο. Όλα εύκολα τα βλέπεις, Χρήστα Θεέ. Όταν όμως θα χρειαστεί να πηδήξει. Από τη στιγμή που έχω τους καλύτερους φυσιοθεραπευτές στη Super League. Αλήθεια είναι αυτό. Και τον καλύτερο γιατρό στη Super League. Με διαφορά από τον επόμενο, μάλιστα, ο γιατρός. Αλήθεια είναι αυτό. Έχω την απέτηση να κάνουν θαύματα. Ναι. Με τον Γκάμα, με τον Γκάμα Βαγγέλης Πανταζής και Σμαρτ Φίζο, θαύματα κάνανε. Έτσι. Αυτό δεν είπα. Ναι.
που επανήλθε τόσο γρήγορα. Έχω το επίπεδο ψηλά. Το έχει σίγουρα. Έχω τους καλύτερους. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι είσαι. Έχω τους καλύτερους. Τους έχεις, τους έχεις. Αφού έχω τους καλύτερους, γιατί να μην απαιτώ από τους καλύτερους να λειτουργούν όσοι καλύτεροι. Τους έχεις. Και να κάνουν θαύματα. Είναι όμως. Και με, αυτό που είναι σε 15 με 20 μέρες, όπως λες, να είναι σε 13 μέρες να είναι έτοιμος. Πες αυτόν από τη Smart Fisio που σου στέλνει μηνύματα. Καλά θα ήταν αυτό να γινόταν, αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Δύσκολα. Λοιπόν, αυτό λέω και εγώ. Θα ήταν ένα ιδανικό σενάριο. Δύσκολα. Παρακαλούν οι φυσιοθεραπευτές να στέλνουν μηνύματα στο κινητό του Νίκου Παπαδόπουλου για ενημέρωση δύσκολα. Του λαού του Άρη. Δύσκολα. Καλά, κάτσα πάρω εγώ του Βαγγέλη. Δύσκολα. Έλα, Βανζέλ. Λοιπόν. Θα δούμε αύριο, νομίζω είναι η κρίση σήμερα για τον Κουέστα. Τι θα γίνει αύριο. Θα υποβληθεί σε νέα κτηνογραφία. Ωραία, δεν μπορούν να βάλουμε ένα ειδικό νάρθηκα. Και αυτό είναι πολύ πιθανό να γίνει, αλλά και πάλι. Επηρεάζει τόσο πολύ το μικρό δαχτυλάκι, λες, τον τερματοφυλακά. Γιατί έχει το γάντι, ρε φίλε. Είναι το γάντι. Εμείς απ' έξω απλά τα βλέπουμε. Εγώ δεν είμαι απ' έξω, είμαι μέσα. Λοιπόν, μέσα στο γήπεδο δεν είσαι, Χρυσάνθε. Άλλο να είμαστε. Έχω μπει μέσα στο γήπεδο. Έχω δώσει μια κάτι φανέλες, κάτι αυτά. Να παίζεις. Έχω περπατήσει. Να παίζεις. Τι? Να παίζεις. Παίζω μπάσκετ. Δεν μας βοηθάει ιδιαίτερα αυτό. Να δώσω τα φώτα μου το βράδυ, δηλαδή. Το βράδυ, εκεί 7 η ώρα. Με την κατάγια. Στο ημίχρονο με την κατάγια θα σε βγάλουμε να κάνεις ένα σχόλιο. Όχι. Πότε? Παίζω μπάσκετ, σχολιάζω ποδόσφαιρο. Και ξέρεις γιατί είμαι ιδανικός να σχολιάσω τώρα τον Κουέστα. Γιατί? Το μπάσκετ παίζεται με τα χέρια. Ο Κουέστα είναι τερματοφύλακας. Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο. Κι όμως. Ένα δυνατό σουτ που μπορεί να σου έρθει με μεγάλη ταχύτητα. Ναι. Πώς ξέρεις. Αν έχεις τον άρθικα. Εντάξει, με σπασμένο το χέρι έπαιζε όλο το δεύτερο ημίχρονο με τον Πανιόνιο. Σου ξαναλέω, μπορεί. Δεν σου λέω ότι δεν θα παίξει. Σου λέω ότι θα ξεκαθαρίσει αύριο. Και ο ίδιος θέλει να παίξει να και το παλεύει για να παίξει. Θα ξεκαθαρίσει θετικά. Αλλιώς ξεφωνητό. Καταρχήν σε σένα θα ξεφωνήσω. Γιατί? Γιατί μας έλεγε όλη την προηγούμενη εβδομάδα θα παίξει. Δεν σου είπα ότι θα παίξει. Θα παίξει. Σου έλεγα ότι είναι το πιο πιθανό να παίξει. Θα δω. Αυτό. Δεν ξέρει πώς εξελίσσεται. Μας παρέσυρες δηλαδή. Σου είπα για τον Μπάσο ότι θα μπει σήμερα και μπήκε. Αυτό. Μάλιστα. Μη τυχόν και δεν παίξει ο Κουέστα. Εγώ θα φταίω. Εσύ και η Smart Fisio. Εγώ τη Smart Fisio τη φταίει, δηλαδή. Τι? Θέλω να τους κάνω. Θέλω να τους κάνω ότι να ανησυχήσουν λίγο. ο Πέρι, πού είναι ο Πέρι? Ο Πέρι που είναι. Πέρι. Είναι στη Smart Fisio ο Πέρι. Ο Πέρι και ο Θανάσης. Ο Πέρι και ο Θανάσης. Ο Πέρι και ο Θανάσης. Ο Πέρι είναι φίλος μου. Πέντε φορές τον έχω δει πολύ στην Ελλάδα. Πολύ σωστή επαγγελματίες. Και αυτή. Πολύ σωστή. Ο Αβάντα, Παρισί, Αβάντα. Είναι, σε αυτό το οποίο κάνουν είναι πολύ καλή. Τελευταία φορά που είχε κάνει αβάντα σε συγκεκριμένο κομμάτι ήταν όταν έτρεχε πολύ ο Άρης στη Β' Εθνική με τον Αναστόπουλο. Με τον μαραθωνοδρόμο φυσιοθεραπευτή. Εκείνη την περίοδο έτρεχε. Τι? Εκείνη την περίοδο έτρεχε. Αλλά και εμένα με βάλεις μπορεί να τρέξω τα πρώτα 100 μέτρα, μετά θα πέσω κάτω. Τέλος πάντων, αυτό το οποίο θέλουμε από την ομάδα την Κυριακή είναι να τρέχει, να κλωτσάει, να πολεμάει, ναι, να παλεύει, να παίζει ο Κουέστα και να βάλει. Ένα γκολ ο Σιώπης ώστε. Να πηδήξει την κερκίδα τελικά, γιατί πηδήξει, να πηδήξει την κερκίδα. Τώρα ακριβώς δεν ξέρω πώς θα πηδήξει. Μάλλον καταδρομική πρέπει να κάνει. Ναι. Αλλά στο βάλει τον γκολ για να μην πηδήξει την κερκίδα, α πηδήξει, ναι, μετά το τέλος του μάτς. Θέλουμε από τον κόσμο να μην απαντήσει σε καμία πρόκληση, γιατί θα υπάρχουν προκλήσεις. Ναι. Βλέπετε, είναι όπλουτοι που δεν έχουν δει κατοστάρικο. Παρόλα αυτά λένε να πετάει κατοστάρικα ο Γιωργάκης και οτιδήποτε άλλο από το παράθυρο, ενώ δεν υπάρχει παράθυρο στη Σουήτα. Είναι και αυτό μια λεπτομέρεια, αλλά αφού δεν έχουν έρθει ποτέ στο Βικελίδης, που να ξέρουν δεν υπάρχει παράθυρο στη Σουήτα, πόρτα υπάρχει την οποία την κλείσουμε και φυσικά δεν θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να απαντήσει σε καμία πρόκληση η πλευρά του κόσμου του Άρη, γιατί κάποιοι θα έρθουν με αυτό ακριβώς το στόχο. Έτσι. Στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ήδη ζητάνε εισαγγελείς, ζητάνε αστυνομικούς, ζητάνε έξτρα μέτρα, ζητάνε το ένα, ζητάνε το άλλο, προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα τέτοιο κλίμα. Τη στιγμή που θάψανε τα επεισόδια που έγιναν με Μολότοφ έξω από το γήπεδο της Τούμπας και φυσικά έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να φάνε ένα απλό προστηματάκι, ενώ είδατε τι έγινε με την ΑΕΚ, να ξέρει ο Αριανός ότι δεν πρόκειται να συμβεί το ίδιο με τον Άρη, εφόσον υπάρξει το παραμικρό μας περιμένουν στη γωνία. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πως κάποιοι συναριανοί ελαφρά την καρδία λένε ανάψτε πυρσούς, πετάξτε πυρσούς, κάντε το ένα, κάντε το άλλο, όχι θα τους φάμε, όχι θα τους κάνουμε. Ναι, υπάρχει ο τρόπος και το έχουμε αποδείξει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ότι υπάρχει ο τρόπος να μην ακούει ο Πρίγιοβις τον Μπίσεσβαρ και ο Μπίσεσβαρ τον ποιον άλλον θα παίξει από πίσω, με την ηχητική και μόνο βία, με το γιουχάρισμα, με τη φωνή και με τίποτα παραπάνω. Έχει τη δυνατότητα ο Άρης στην πιο ποδοσφαιρική έδρα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή να καταφέρει τα πάντα και γι' αυτό ακριβώς το λόγο κρατάει και τόσα χρόνια την έδρα του
αίτητη στην Ευρώπη, αν θέλετε, θέλετε χρόνια. Τόσα παιχνίδια αίτητη στην, στην Ευρώπη. Γιατί σε ένα κατάμεστο κλειάν της Βικελίδης δεν χρειάζομαι, φυσικά και μου αρέσει και εμένα και ο Πυρσός και η ατμόσφαιρα που δημιουργείται με τους Πυρσούς και τα καπνογόνα και είναι πάρα πολύ ωραία. Όταν όμως διακυβεύεται μια τιμωρία για την ομάδα και δεν είναι μόνο το πρόστιμο και τα χρήματα, αλλά και τιμωρία έδρα στη δεύτερη και τρίτη φορά, να ανάψει ένας Πυρσός. Αυτό είναι το εκπληκτικό, ότι είτε ανάψει ένας, είτε ανάψουν 100, το ίδιο πρόστιμο τρως, με το εκπληκτικό νομικό πλαίσιο το οποίο έχει η Ελλάδα. Μπαίνουν γυναίκες μέσα στο στούντιο και γελάνε με το που βλέπουν τον Παπαδόπουλο. Χαίρονται λοιπόν, γι' αυτό. Τι? Χαίρονται που βλέπουν. Δεν είναι καλό να χαίρονται οι γυναίκες που σε βλέπουν, να ξέρεις. Δηλαδή. Γιατί πάντα καταλήγει ανάποδα. Δηλαδή. Όταν χαίρονται που σε βλέπουν, ναι, θα κλαίσεις εσύ που χαιρόντουσαν που σε βλέπουν. Μέσα από τη ζωή διδάγμα. Μιλάει με γρίφους. Η εμπειρία. Γέροντας. Εμπειρία. Λοιπόν, και πρέπει λοιπόν η ομάδα να μπει και να κερδίσει. Ωραία. Θα πρέπει να κερδίσει αυτή η ομάδα και θα σας πω μετά τις 5.30, μετά το διάλειμμα των 5.30 και αφού κάνουμε τη συνέντευξη. Ωραία. Θα σας πω 5-6 πραγματάκια, γιατί άκουσα και το Σταύρο το μεσημέρι, ακούω γενικότερα τους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, ακούω τους παίκτες του ΠΑΟΚ, τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Έχουν μια πρωτοφανή έπαρση που δεν συνάδει με το ένα λιγότερο πρωτάθλημα που έχουν σε σχέση με τον Άρη. Μιλούν λες και έχουν 42 πρωταθλήματα, ενώ έχει 44 ο Ολυμπιακός, ενώ έχουν 2. Έχουν μία αίσθηση ότι εμείς αυτό το μάτς είναι το μάτς του αιώνα για τον Άρη. Είναι ένα μάτς 3 βαθμών για τον Άρη. Είτε το κερδίσει είτε το χάσει, χτύπα ξύλο ο Άρης, δεν έχει απώλεια στόχων. Αν όμως αυτοί το χάσουν όπως το χάσανε τότε και χάσαν το πρωτάθλημα και μετά το ρίχναν στο σπάθα, το μάθα και τον πάθα για μια κίτρινη κάρτα, τότε εκεί να τους δω. Την Κυριακή να τους πω επίσης ότι παίζουν κανονικό παιχνίδι. Με βάση την παράδοση, εύκολη νίκη έχουν σε 2 εβδομάδες. Σε 2 εβδομάδες. Στο μάτς εκεί. Στο Περιστέρι. Εκεί βάση παράδοση κερδίζουν. Με τον Άρη χάνουν. Στην καλύτερη για αυτούς παίρνουν ισοπαλία. Στην καλύτερη των περιπτώσεων για αυτούς παίρνουν ισοπαλία. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα θα έρθουν και πάλι την Κυριακή και ο Άρης θα παίξει για τον Άρη και μόνο για τον Άρη. Όπως θα κάνει και την άλλη εβδομάδα στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ. Όπως θα κάνει και την μεθεπόμενη εβδομάδα με τον Ολυμπιακό. Τον παπά και τα παραμύθια που ταΐζουν στον κόσμο τους σε σχέση με το ότι εμείς παίζουμε μόνο για αυτό το μάτς. Και θα κάτσουμε να χάσουμε από την ΑΕΚ ή τον Ολυμπιακό, δεν ξέρουν και τι να πούν τώρα. Με ποιον από τους δύο είμαστε. Στο ίδιο πλαίσιο του παραμυθιού ότι έφτιαχναν το ποδόσφαιρο με τον Μπόντιο Τίγρη. Τώρα ο Μπόντιος Τίγρης έγινε χαλίφης και φιλούνται αγκαλιά με αυτόν που λέγανε Ναρκέμπορα, Νουρένα, χαλίφη, καταστρέφει το ποδόσφαιρο. Τώρα αγκαλίτσες και φυλάκια. Άμα δείτε εσείς πουθενά ξεφωνητό για το Μαρινάκι, εδώ από τους συμπολίτες, ελάτε να το πείτε και σε μένα. Το πούμε παρέα. Αγκαλίτσες και φυλάκια. Και αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία του Μπίγαλη και της Πολίνας, δεν ξέρω ποιος το τραγούδησε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε κανονικά. All About Aris On Air στο Λίμπερο 107,4. Και θα πάμε σιγά σιγά να καλησπερίσουμε με τη βοήθεια του κυρίου Παπαδόπουλου και τον σημερινό μας καλεσμένο. Και θα μας πάει πολλά χιλιόμετρα μακριά ο κύριος Παπαδόπουλος. Και σε μια εποχή που μεσορανούσε ο κύριος Τσαλτίδης. Και ακόμα μεσορανή, δηλαδή. Τώρα τι είναι. Και ακόμα μεσορανή. Τότε μεσορανούσε σε πολύ νεαρότερη ηλικία. Στα του Άρη. Θα πάμε μέχρι το πολύ μακρινό Cape Town, εν ώψη ντέρμπι, για να καλησπερίσουμε έναν παίχτη που δεν έχει σε τόσα πολλά ντέρμπι βέβαια με τον ΠΑΟΚ, αλλά έχει και αυτό συμπειρίες του, έχει τις παραστάσεις του και το δοκάρι ακόμα. Μπορεί να μας δώσει τα φώτα του για τέτοιου είδους παιχνίδια. Ο λόγος γίνεται για τον Ασίφ Μόρις, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ασίφ, hello from Thessaloniki. Hi, good afternoon. How are you? I'm good and yourself? Very good, very good. We're preparing for for the derby against PAOK in a few days here in Aris, an opponent that you faced yourself many years ago with the team. Yes, I don't remember the that derby because it was my first, I think, official championship game in Greece when I arrived in Thessaloniki. It was PAOK in Tumba,
And it was an amazing, incredible match and feeling. Μας λέει ότι ήταν ότι ο ίδιος όταν ήρθε στον Άρη το ντεμπούτο του το έκανε. Nassif One Minute to Translate. Μας είπε ότι το πρώτο λοιπόν επίσημο παιχνίδι του με τη φανέλα του Άρη ήταν με τον Μπάουκ αντίπαλο στην, στην Τούμπα. And I think it was a draw, Nassif. 1-1. Yes, 1-1. We scored first in that game. Yes. With Violidis. This game is... Όχι, no, this game. Not this game. Ήταν το πρώτο ντεμπούτο του με τον Άρη στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Μας λέει ότι είχαμε προηγηθεί, αλλά είχαμε ισοφαριστεί σε ένα απίστευτο παιχνίδι. Nassif, it's Άρης ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Άρης is always a special match for this city. What are the things that a player needs in a match like this, a match against PAOK? I think in a match like that, you need to have a lot of composure, a lot of enthusiasm, because it's a very big game, and always the attitude to win, because it's a very big game. I mean, like I said, I experienced it for my first ever match in Thessaloniki, mm-hmm. and it was a great experience for me. And you realize, like in these kind of games, that you are actually playing in a very big game, because I have experienced like big derbies, like in Cape Town before I went, but when I arrived there in that game, it was huge. You know, it was very big. And I think it's a game that you will fight all the time, because of the rivalry between the two teams, so it's a big game for actually for big players. Mm-hmm. Okay, one moment. Είναι η συγκέντρωση, είναι ενθουσιασμός τα στοιχεία που χρειάζεται ένας ποδοσφαιριστής που θα παίξει αυτό το παιχνίδι. Χρειάζεται ψυχολογία, χρειάζεται νοοτροπία νικητή. Για μένα, όπως λέει ο Nassif, ήταν μια σπουδαία εμπειρία, ένα μεγάλο παιχνίδι. Πρέπει να παλεύεις όλη την ώρα στο συγκεκριμένο μάτς, ένα μάτς με μεγάλη αντιπαλότητα ανάμεσα στον... στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Nassif, I don't know if you know if you are informed about the comeback of Aris in the first division and the difficult 4 years that the team had. Yes, I know. I was checking all the time in the internet to check the status of all the teams like there, and also like to see what Aris, and I realized that they were very good last season and in the second division, and to come back into the first division. Mm-hmm. So I was following some of the reports, like from the league. Do you watch the team this season so far? No, for this one I haven't checked anything like yet, because I've been so busy, like now with like I said to you, I'm busy coaching in Cape Town now also, so it's been taking a lot of my time, so I don't have all the time like to check all around everything. Mm-hmm. But I'll make sure that I do check your now notes. Τον ρωτήσαμε αν ήταν ενήμερος για την επιστροφή του Άρη φέτος στην πρώτη εθνική και για τη δύσκολη τετραετία που είχε η ομάδα. Είπε ότι ενημερωνόμουνα. Είδα ότι η ομάδα έκανε μια πολύ καλή χρονιά πέρσι, επιστρέφοντας στην πρώτη εθνική. Δυσκολεύομαι λίγο να ακολουθήσω την πορεία της ομάδας φέτος, καθώς είμαι πολύ απασχολημένος λόγω του νέου πόστου που έχει πλέον ως προπονητής σε ομάδα στο Cape Town. Αλλά λέει, μόλις βρω το χρόνο, σίγουρα θα το κάνω. Αφού θυμίσω ότι διεκδικείται 2 εισιτήρια για το παιχνίδι του Άρη με τον ΠΑΟΚ, με ένα απλό μήνυμα, FM και ενώ ονοματεπώνω αποστολή στο 54526. Nassif, do you speak with Pascalis this time of the year or no? I haven't spoken to him in a while, but sometimes we catch up like with messages and maybe once or twice a call, but I haven't spoken to him in a while right now. He's the guy that brought you in Thessaloniki, right? Yes, exactly, yeah. many years ago, of course. Okay. And a few people know, Nassif, that Aris was your first club in Europe. Yes, no, definitely. Like I said, like that's why I will never forget the experience from the derby between Aris and PAOK, because that was my first official championship game
four artists and my first year in Europe. Θες να αναφερθώ και στο πρώτο κομμάτι? Όχι, πες το και ρωτήσεις... μετά θα του πω κάτι άλλο. Ωραία. Ναι, πες, τον ρωτήσαμε για τον Πασκάλ Ντουντούρι, τον άνθρωπο που τον είχε φέρει τότε από την Νότια Αφρική στην Θεσσαλονίκη. Είπε ότι έχουμε να μιλήσουμε λίγο καιρό. Κάποιες φορές ανταλλάσσουμε κάποια μηνύματα. Και όσον αφορά το ότι αυτό το οποίο γνωρίζουν λίγοι είναι ότι ο Άρης ήταν η πρώτη ομάδα του Νασίφ Μόρις στην Ευρώπη, είναι αυτό το οποίο μας είπε ότι είναι ένας από τους λόγους που δεν θα ξεχάσω ποτέ τον Άρη και ειδικότερα εκείνο τον ντεμπούτο μου κόντρα στον ΠΑΟΚ. It was the first night that you came, or one other night that you had a problem with your visa and you stayed in the police station? You understand? I'm old. The visa was the... On channel. I'm old. The time when I had a problem with my visa, it was when I think it was Heracles. We had to play Heracles. Mm-hmm. And I was coming back from South Africa from the national team or something. And then I got stuck in Athens, yeah. Mm-hmm. Τον ρώτησε ο Χρύσανθος για το πρόβλημα που είχε με τη βίζα του μία φορά και αναγκάστηκε να περάσει ένα βράδυ στο τμήμα. Στο αεροδρόμιο. Στο αεροδρόμιο. Είπε ότι είχα πρόβλημα με τη βίζα μου πριν παίξουμε το παιχνίδι με τον Ηρακλή και έτσι κόλλησα σε εισαγωγικά στο αεροδρόμιο της Αθήνας και δεν μπορούσα να γυρίσω. Which players do you remember? I remember Niren Deba, Salahedin Basir, Tolis Violidis scored in Tuba that game. Yeah, and also Epale was also the... Epale, of course. Mm. Yes. I remember a lot of the players and the Austrian centre-back also that we had. Mm-hmm. Θυμηθήκαμε κάποιους παίκτες. He was playing in the national team of Austria. Mm-hmm. Oh, Prilasnik. Yeah, Prilasnik. I still remember he was... I think it was a competition between me and him who was going to start in the games and... Mm-hmm. And I think we had a tournament in Cyprus mm-hmm. with Aris before the season started. With Omonia, the game. Prilasnik went to Prilasnik went to the national team to play in the national team, and I played in Cyprus, and I had a very good performance, and I think that was the opportunity that I got to secure my place in the starting 11. Mm-hmm. And there were some other players. I think you played with Said Tsiba, or it was the next year. Yes, Said Tsiba, Karkouri, many good players. And from Africa, too. Yes, yes. Mm-hmm. Θυμηθήκαμε yes, παλιούς exactly. παίκτες. And I think the one from Zimbabwe also. Zimbabwe, Nagoli Kennedy. Nagoli Kennedy, yes, of course. Nagoli, yeah. Θυμηθήκαμε παλιούς παίκτες, ακούσατε τα ονόματα. Ο Τσίμπα, ο Καρκουρί, ο Πρίλασνικ. Ο Kennedy βεβαίως, παιχτάρα πραγματικά ο Ναγκόλ Γκέιμεν. What about, do you remember, now in the club, general manager is Koltsidas. Γιώργος yes, Koltsidas. Yes, yes, this is very, very tough player. Very tough player. Το γέλιο του τα είπε όλα νομίζω. Πολύ σκληρός παίκτης είπε. Of course, many are fans of Aris discuss about the final in Tumba, the cup final in Tumba. And there was a very big opportunity for you to score in a final. Yes, in the last minute, yeah. Yes. Yeah, it's still something that I remember. I still have a lot of pictures and things. I still saw everybody here in Cape Town those pictures also because I remember I sprayed my hair a different color mm-hmm. for that game. Yes. And there was an article, I think, a few months ago... where somebody posted, I think, on the internet, it was exactly, I think, 20 years or 15 years ago or something like this, when I played my first game in Greece. Μας είπε για τον τελικό της Τούμπας και τη μεγάλη ευκαιρία που ακόμα θυμάται ο κόσμος του Άρη. Ακόμα το θυμάμαι και εγώ, είπε χαρακτηριστικά. Έχω φωτογραφίες από εκείνο το παιχνίδι και από εκείνη την φάση και θυμάται χαρακτηριστικά ότι είχε βάψει και τα μαλλιά του κιόλας. Υπάρχουν και φωτογραφίες στο Ιντερνετ. Και ο Ντεμπάτα είχε βάψει ναι, και ο Μπράγκα. Στα χρώματα του Άρη. Με εκείνη την ευκαιρία, τη μεγάλη που είχε, που είχε χάσει. Back then you played in a very good team. You had the opportunity to take the cup this year, but you couldn't make it. You didn't make it, although you were very good players season. Yes, no, yeah, I know we were because I think that same season also we
qualified for Europa Cup, I think, as well. Mm-hmm. In the last game against against Heracles, I think. Yeah, with the goal of Malus. At home. The goal of Malus. Last minute. Yes. Yes, last minute, yeah. Μας είπε ότι όντως so είμαστε... I think that was the big positive one for us for that season, seeing that we couldn't win the cup and at least we had that opportunity to go to Europe. Μας είπε ότι εκείνη τη χρονιά όντως είχαμε μια πολύ καλή ομάδα. Προκριθήκαμε στην Ευρώπη κοντά στην Ηρακλή με το γκολ στο τελευταίο λεπτό του Μαλούς, όπως είπε και ο Χρύσανθος. Σε μια χρονιά που χάσαμε το κύπελλο, τουλάχιστον είπε το θετικό ήταν ότι καταφέραμε και πήραμε την πρόκριση. Προκριθήκαμε, πήραμε ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο για το τότε κύπελλο UEFA. Ο Άρης, δεν ξέρω αν θες να... Your life is still football, eh? Yes, yes, it's still very much here. This is will stay in my life. I don't think anything will change. Το είπαμε ότι η ζωή του είναι ακόμα, το ποδόσφαιρο είναι μες στη ζωή του. Λέει, αυτό ακριβώς είναι, αυτό είναι που μου αρέσει να κάνω. Νασίφ, I remember you had one kid when you were here. Now, four, five, six, yes. Seven, how many? How many kids? I have the... I have now all together, I have five. Five, okay. The last three. Yes? Yes. The last three is triplets. They came all together at the same time. Two boys and one girl. Very good. We hope the best for you and your family. Yeah, thank you. And when are you going to come in Thessaloniki? Okay, you love Panathinaikos too, we understand that. You played 7 years in Panathinaikos. But, okay, Aris is the first club in Europe for you. Yes, exactly. No, definitely the next time I come, I will definitely make sure that I let you know that I come there. And also I'm waiting for the kids to grow up. And then I will make sure that I come, I'll come there. Mm-hmm. Το είπαμε πότε θα έρθει. Ξέρουμε ότι αγαπάει και τον Παναθηναϊκό. Έπαιξε 7 χρόνια άλλωστε. Εκεί είναι φυσιολογικό, αλλά ο Άρης είναι η πρώτη ομάδα στην Ευρώπη. Είπε ότι πραγματικά θέλω να έρθω κάποια στιγμή και όταν έρθω θα το γνωστοποιήσω. You must know that the fans of Aris still remember you, still remember many players from that team and you are still one of the favorite players as a center back. They still say we need players like Nassif Morris, and this is very very good, I think, for you. Yes, no, it's an honor, like, for me to hear comments and things like that, and also, like, you know, I can still see on Facebook and sometimes Instagram, like, the people that comment and send messages and things like that. So, like I said, it's a very big honor, and I appreciate every single one of them. Μας είπε ότι είναι τιμή για μένα αυτά τα σχόλια από τον κόσμο του Άρη. Ακόμα μου στέλνουν κάποιοι μηνύματα στο Facebook και είναι πολύ όμορφο για μένα να με θυμούνται ακόμα οι φίλοι του Άρη με αυτόν τον τρόπο. Και μεγάλη τιμή. Νασίφ, one message from you to the fans and to the team ahead of the derby with PAOK. Just want to wish them all the luck, and obviously for the fans, I want to thank them for my time that I had there, and also for them to keep on supporting the team like they've been doing all the time. Mm-hmm. And I'm sure that a lot of success will come in the future. And I'm sure this weekend will be a very, very good game for them, seeing that it's after a few years they have the big derby again. And just for them to be passionate for the team and for the game, and also to play with their heart. Thank you. Okay. Thank you, Nassif, very much. Thank you very much, Nassif. Thank you, Nassif. It was You're nice welcome. Having you. You're welcome. Goodbye. Thank you. Goodbye. Thank you. Okay, bye. Bye. Λοιπόν, ωραία συνέντευξη από τον Νασίφ Μόρις. Η τελευταία ερώτηση. Ένα μήνυμα στην ομάδα και στον κόσμο από αυτόν, ενώπιση του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ευχήθηκε καλή τύχη στην ομάδα, ευχαρίστησε τον κόσμο για τις στιγμές που ζήσανε μαζί εκείνη τη διετία. Ευχήθηκε πολλές επιτυχίες στον Άρη και ευχήθηκε σε όλους παίχτες και κόσμο να ζήσουν με πάθος το παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στον ΠΑΟΚ. Κατάλαβες πόσο παλιός ήμουν, έτσι. Ναι, αρκετά. Έχω πει λεπτομέρειες. Αυτό με το αστυνομικό τμήμα, ναι, όμως. Άμα κάνεις ρεπορτάζ, φίλε, πριν από 15 χρόνια είναι αυτό, 16. Πήγε ένα γυμνάσιο, Χρυσανθέντας. Πριν από λίγο εντωμεταξύ, φίλε, ένας φίλος ανέβασε στο Facebook ένα παιχνίδι Άρης Γιάννενα από εκείνη τη χρονιά. Ναι. Με γκολ του Ντεμπά, σε περιγραφή δική μου στον Αλφα. Ναι. Γιατί μέχρι τώρα στον Αλφα έχει σωθεί μόνο αυτό που με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο. Με Νίρεν Ντεμπά και Σαλαχεντίν Μπασίρ. Ναι.
Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ και σήμερα για την προσφορά σας. Μεγάλωσες. Ναι. Μεγάλωσες. 41 χρόνια είμαι, φίλε. Τι μεγάλωσα. Όχι, εντάξει. Ήμουν πιο μικρός από σένα τότε, με όταν ήρθε ο Νασίφ. Πιο μικρός από σένα ήμουν. Και εσύ στην Πούθρα τώρα, σε έχει ο Καρυπίδης εκεί, με τα καφεδάκια σου στα τέτοια. Κάτσε. Με το γήπεδο με καρεκλάκια, με σκέπαστο κτλ. Γιατί 4 χρόνια. Εμείς ήμασταν με ζαχουδάνι. 4 χρόνια. Με ζαχουδάνι. 4 χρόνια και 2 στη Γάμα Εθνική όρθιος. Να πήγες διέλυση στην ομάδα. Στα εκτός έδρας. Όρθιοι κάναμε τις μεταδόσεις με τον μπλοκάκι, με τα τετράδια στο χέρι και τα στυλό. Αντιλαμβάνεσαι γιατί ήσουν όρθιος. Γιατί. Για να ψηλώσεις. Λοιπόν, ωραίος. Μας έφερε αναμνήσεις. Ωραίος. Αλλά έβαζε και τον γκολ εκεί με το δοκάρι, ρε φίλε. Είναι αυτό. Ποιος έκανε τη σέντρα από τα δεξιά. 6 χρονών ήσουν. 13. 13 χρονών ήμουν τότε. Μπράγκα. Μπράγκα, την έκανε. Ο Μπράγκα έβγαλε τη σέντρα. Ναι. Και ο Νασίφ με υπερένταση έκανε την προβολή και πήγε μπάλα στο δοκάρι. Περιγραφή έκανα τότε στο Μετρόπολης με τον Βασιλόπουλο μαζί, οι δυο μας. Και την περιγραφή του γκολ την κάνω εγώ. Ναι. Γιατί έχω εγώ το λόγο. Ναι. Και το δοκάρι ο Βασιλόπουλος. Ωραία. Η μοίρα. Τώρα θα δει ο Σταύρος την Κυριακή. Κάνουμε μαζί μια μετάδοση, την τελευταία μας. Και μετά. Άμα έρθει. Η τελευταία θα είναι, δεν θα έχουμε άλλη. Γεια σας μετά. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε κι άλλες τέτοιες συνεντεύξεις μέχρι την Παρασκευή. Γενικά θα προσπαθήσουμε να έχουμε τέτοιες συνεντεύξεις. Το θέμα νομίζω ότι σε αυτά τα παιχνίδια τώρα δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνεί ο Χρήστανθος είναι να βγάζει και κάτι, να σας δίνουμε και εσάς κάτι διαφορετικό και κάτι το οποίο σας είχε λείψει. Και νομίζω ότι ο Νασίφ Μόρες ήταν ένας ποδοσφαιριστής που είχατε να ακούσετε πάρα πολύ καιρό να μιλάει μετά από πάρα πολλά χρόνια. Είχε δώσει βέβαια και τις ευχές του για το σύλλογο μέσω του Λαμπαουτάρη στον περασμένο Μάρτιο. Τους έχεις αυτούς. Μας πήγε αρκετά χρόνια πίσω. Τότε που εμείς πηγαίναμε γυμνάσιο, ο Χρήστανθος ήταν ακόμα με πολύ πιο μπόλικα μαλλιά από ό,τι έχει τώρα σίγουρα. Και πολύ λιγότερα κιλά νομίζω από αυτά που έχεις τώρα. Όχι, στα ίδια ήμουν τότε. Στα ίδια. Σε αυτά που είμαι τώρα. Μάλιστα. Πότε παντρεύτηκα. Το 5. Ωραίος. Πότε παντρεύτηκα. Όχι, γιατί είναι ένα ορόσημο κιλών. Α. Ακριβώς τα ίδια είμαι τώρα. Όχι, ήμουν 4-5 πιο λίγο. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε 2 εισιτηριάκια για το παιχνίδι της Κυριακής Άρης κόντρα στον ΠΑΟΚ. 7 η ώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης, 2 εισιτήρια, εύκολος ο τρόπος για να μπείτε στην κλήρωση, FM και όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54-5-26. Θα κάνουμε την κλήρωση στις 7. 2 εισιτήρια, 2 τελευταία εισιτήρια που έχουμε για εσάς, για να μπείτε στην κλήρωση και να μπορέσετε να παρακολουθήσετε το παιχνίδι από την θύρα 4 του Κλεάνθης Βικελίδης, η οποία όσον αφορά περίπου τις 1.200 από τις 1.400 θέσεις της, έχει πάρα πολύ καλή ορατότητα, εξαιρετική. Okay, έχει καμιά διακοσαριά που δεν βλέπεις καλά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο όμως και διατίθενται περίπου 1.000 εισιτήρια στους φιλοξενούμενους, 800 για την ακρίβεια, 1.100-1.200 έδινε ο Άρης στα ευρωπαϊκά μάτς. 2 λοιπόν εισιτήρια για εσάς, FM και όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54-5-26. Επικοινωνείτε με την εκπομπή στο 2310-287-888 και θα έχουμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε ευθύς αμέσως, εφόσον καλέσετε βεβαίως και εφόσον έχετε τη διάθεση να συνομιλήσουμε για αυτό το παιχνίδι. Πάντως για τα εισιτήρια, επειδή βρεθήκαμε και στην μπουτίκ σήμερα, όσοι προλάβετε, επειδή δεν έχουν μείνει πολλά, να ξέρετε. Πού έχουν μείνει, στην 7. Θες να πω χοντρικά έναν αριθμό στον αέρα ή όχι. Να ξέρεις, πες. Εντάξει, είναι... Αν δεν είναι διασταυρωμένο, μην το διασταυρωμένο είναι. Διασταυρωμένο. Mm. Είναι κοντά στα 600 ακόμα αυτά τα οποία έχουν μείνει. Ναι. Mm-hmm. Είναι κοντά στα 600. Μάλιστα. Αυτά τα οποία έχουν μείνει γιατί είναι για τον κόσμο. Ωραία. Δεν είναι πολλά. Γι' αυτό όσοι είναι να. Άρα 602. Πάρα... Με τα δύο εμείς. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Νάτσο Νέμπε Ρονάλντο. Θα παίξουνε και αυτοί την Κυριακή. Να σου πω αυτό το άσχημα. Εντάξει, καλή παίχτες, ναι. Όχι μόνο καλή, δώσανε για τον Άρη. Πιστεύω ότι σε εισαγωγικά πονέσανε για τον Άρη. Θα είναι καλά να τους ακούσουμε.
Α, θες, το Ρονάλντο τον άκουσες εδώ αποκλειστικά πριν από λίγο καιρό. Σαν άθεση. Ναι, δεν τον άκουσες. Δεν τον άκουσες. Πάτα όλα μπα ο Τάρης Ρονάλντο να τον ακούσεις. Και ο Νασίρ καλά τα είπε, εντάξει. Έχει κι άλλους, ναι, 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 άλλους στο μενού, να ξέρεις. Ωραία. Σε λίγο πάντως θα ακούσουμε και τον Μαρτίνες, ο οποίος μίλησε, ο τωρινός ο παίκτης. Έχει, ναι, έχει αξία και η δική του τοποθέτηση πριν από το παιχνίδι, γιατί παίζει κιόλας. Θα πας εσύ την Κυριακή στο γήπεδο? Όχι, γιατί δουλεύω. Α! Τι ήταν αυτό τώρα, τι έκπληξη ήταν αυτή? Τι να κάνω. Να την κοπανίσεις, φίλε, τη δουλειά. Δεν είσαι ιδιοκτήτης, δεν είσαι της επιχείρησης. Όχι, όχι. Αγόρασέ τη. Καλά, αγορίνα. Θα είμαστε στο ραδιόφωνο και τα λοιπά, θα τα ακούσεις. Εκτός αν έχεις κάποιο. Θα το δω, εντάξει. Όντως γίνεται, υπάρχει δυνατότητα με τα κινητά και αυτά τώρα να το δεις κιόλας το παιχνίδι, όντως. Πάντως, τα παιδιά που θα έρθουν το μεσημέρι που πέρασα από το Μακεδονία Παλάς κόβανε δέντρα. Κόβανε δέντρα στο Μακεδονία Παλάς? Ναι, ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και χρειάζονται τα παιδιά που θα έρθουν, χρειάζονται αγάπη και φροντίδα. Και προδέρμ. Προδέρμ. Προδέρμ, προδέρμ. Ναι. Καλώς, ωραίο το προδέρμ. Βάζουμε και στην Πέμπα εμείς, ναι, ωραία. Okay. Και μεγάλη, μεγάλη προσοχή τον πίσω σας, τον μπροστινό σας, τον πλαϊνό σας, να μην πέσει τίποτα. Σωστό. Τέσσερις παρατηρητές το αναφέρατε αυτό. Ναι, ναι. Τέσσερις παρατηρητές θα υπάρχουν. Γνωστό. Και 134 εισαγγελείς. Λοιπόν, να μην πέσει τίποτα. Φωνή, φωνή, φωνή. Εγώ την έχω δώσει άλλα χρόνια. Ας τη δώσουν κάποιοι άλλοι τώρα. Okay. Την καλησπέρα μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εντάξει, υπάρχει κόσμος που θέλει πολύ να βρεθεί σε αυτό το παιχνίδι, αλλά η δουλειά, οι υποχρεώσεις δεν το επιτρέπουν. Βλέπω ανέβει και το διπλό. Και έπεσε ο Άσος. 4 φράγκα ήταν χθες ο Άσος το βράδυ που το κοίταξε. 3,90 έχει πάει ο Άσος. 3,25 το Χ. 2,15 το διπλό. Το οποίο διπλό, αν θυμάστε, είχε ξεκινήσει το 1,70. Και έδινε κάτι 5 ο Άσος. Όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα, στο ημίχρονο αλλάξουν και άλλα τα δεδομένα. Μακάρι. Τέλος πάντων. Ένα παιχνίδι ανοιχτό σε όλα τα αποτελέσματα χωρίς καμιά αμφιβολία. Αλλά θεωρώ ότι ο Άρης μέσα στο Βικελίδης είναι φαβορί με όποιον και παίζει. Με όποιον και παίζει. Και ειδικά στο κατάμεστο Κλεάνθης Βικελίδης, όπως αναμένεται να είναι την Κυριακή. Έτσι. Έτσι. Δύο εισιτήρια δίνουμε για να βρεθείτε κι εσείς στο κατάμεστο Κλεάνθης Βικελίδης. FM και όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54526. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Γεια σας. Τι, τον έριξες? Τον έφαγες? Τι. Τι. Δεν απάντησε. Πήρε τηλέφωνο και δεν απάντησε. Αγένεια. Να παίρνει τηλέφωνο και να μην απαντάει. Αγένεια. Αλλά θα του δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία και ξαναπάρει να θέλει. Μέχρι να απαντήσει. Θες να βάλεις ένα Νίκο Μαρτίνες να ακούσουμε τι είπε ο παίκτης του Άρεος? Στην Άρης TV. Για δώσε. Άρη, Άρη, εσύ είσαι το καμάρι. Άρη, Άρη, ο Μαρτίνες. Άρη, Άρη, εσύ είσαι το καμάρι. Άρη. Quiero que nos des un comentario sobre los 6 partidos que habéis jugado hasta ahora. Hemos ganado 4 y... Sí, habéis ganado 4 y 2 derrotas. Fuera de casa. Sí, no, creo que hemos jugado contra equipos muy buenos. Η αλήθεια είναι ότι παίξαμε με αρκετά καλές ομάδες και κερδίσαμε και χάσαμε, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι προσπαθούμε να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η φιλοσοφία του προπονητή μας και αυτούς προσπαθούμε να υλοποιήσουμε. Tenemos que plasmarlo todos los partidos. Brados, sabemos que ναι, το γνωρίζουμε ότι έχουμε τρία πολύ σημαντικά παιχνίδια και είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι. Παρ' όλα αυτά, τώρα θα πρέπει να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟ. Θα πρέπει να κερδίσουμε τόσο για εμάς όσο και για τον κόσμο που θα έρθει να δει το παιχνίδι. Θα πρέπει να αφήσουμε τη ζωή μας μέσα σε αυτό το παιχνίδι για να τα καταφέρουμε.
Va a ser una experiencia hermosa, parecida. Θα είναι μια καταπληκτική εμπειρία. Πιστεύω πως θα είναι μια εμπειρία, ένα ντέρμπι όπως το ζούμε στην Αργεντινή, όπως ζούμε στην Αργεντινή τα ντέρμπι. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, πάντα σεβόμενοι τον αντίπαλο, αλλά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, πέρα σε αυτό το παιχνίδι. Pero hay que respetar al rival, pero también nos tienen que respetar a nosotros. Que tenemos todo eso y aparte de eso. Ναι, πιστεύω ότι ο Άρης τα έχει όλα αυτά, η ομάδα έχει παίκτες με πολύ καλή ποιότητα και πρέπει να βάλουμε στη διάθεσή μας όλο το πάθος μας και όλη τη δύναμή μας και, και μια τεράστια διάθεση για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Και la única forma de ganar el partido. Es como una familia entre la conexión que hay con, entre el equipo y la gente. La verdad creo que, que νιώθω πάρα πολύ καλά, νιώθω σαν να είμαι μέλος μιας οικογένειας. Είναι πάρα πολύ δυνατή η σχέση που έχουμε με τους φιλάθλους μας. Και αυτή η σχέση θα μας βοηθάει, μας δίνει πάρα πολύ κουράγιο, μας δίνει πάρα πολύ δύναμη, μας βοηθάει και θα μας βοηθήσει σίγουρα στο παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ. La gente y nosotros la vamos a necesitar y vamos a hacerla sentir a ΠΑΟΚ. Η δουλειά που κάνουν τα παιδιά στο Άρης TV είναι πάρα πολύ καλή και συνετή και υπάρχει και μια συνέπεια, δηλαδή έχουμε αναδιαστήματα. Απλά ρε παιδιά, μια έτσι για μας, αυτό βέβαια είναι τηλεοπτικό τώρα, είναι Άρης TV. Είναι για το YouTube. Μια παράκληση, αν γίνεται, να μιλάει ο παίκτης και μετά να γίνεται η μετάφραση. Γιατί έτσι λίγο ραδιοφωνικά ζοριζόμαστε. Ακούγεται από κάτω ο ποδοσφαιριστής και από πάνω ακούγεται η μετάφραση. Εκεί λίγο ζοριζόμαστε. Οι ακροατές βασικά, όχι εμείς. Ανοίγω το πιο πάλι τις γραμμές. Ανοίγω ρε φίλε. 23, 10, 287, 888. Δύο εισιτήρια δίνουμε. Να μην τα δώσουμε τα εισιτηριάκια. Πάνε στον ακροατή. Παρακαλώ. Το δέντρο είναι ωραίο, αριόλεο. Ήθελα να ξέρω ποιος ήταν ο πρώτος που είπε αυτή τη χαζομάρα και την αναπαρήγαγαν οι πάντες. Φυσικά το Λαμπαοτάρης δεν αναπαρήγαγε ένα φίλο. Ναι, δεν το διάβασα. Παρ' όλα αυτά μπαίνει ο Τζιμάνι 4 κάτω από τον blog μου και, ναι. Και με ξεφωνίζει και μου λέει που είπατε ότι τέτοιο στείλε μου ένα επίσημο έγγραφο ότι ο ΠΑΟΚ ζήτησε. Το, πώς το λένε, ζήτησε να κοπούν τα δέντρα, ενώ εγώ δεν το έχω γράψει, δεν το έχω πει και λέω ότι είναι και ψέματα. Παρ' όλα αυτά με ξεφωνίζει γι' αυτό ο Τζιμάνι 4. Να στείλει το επίσημο έγγραφο. Αυτό το ζητάει ο Τζιμάνι. Τζιμάνι. Τζιμάνι 4. Τζιμάνι την Κυριακή. Μάνι. Θα πάρει το επίσημο έγγραφο. Έτσι. Για τον Ιωλόγο πρέπει να τους κερδίσουμε αυτό το για μια πόλη, μια ομάδα. Μόνο για αυτό, για κανένα λόγο. Μόνο για αυτό, έτσι, να τελειώνει αυτή η. Για να η υπάρχει πραγματικά μια ομάδα, μια πόλη. Ναι. Να τελειώνουμε με αυτούς εδώ, τους πιάνεις και λερώνεις εδώ παντού. Από όπου και να τους πιάσεις. Όχι, είναι προπαγάνδα, όπως λέει ο Σταύρος, είναι προπαγάνδα αυτό που κάνουμε εμείς. Λέμε ψέματα, μας θέλει ο ΠΑΟΚ. Για τα δεινά μας, λέμε ότι μας θέλει ο ΠΑΟΚ. Πέρασε η τροπολογία. Καλά, τι να πούμε, ρε φίλε. Ότι πήραμε πάλι από την κυβέρνηση. Ότι είμαστε κρατική ομάδα. Ότι πήραμε πάλι δώρα από την κυβέρνηση. Πέρασε η τροπολογία. Για θύμισε μου λίγο. Η τροπολογία πέρασε. Ναι. Ο Σκουλάς, ποιος είπαμε ότι είναι. Θεσσαλίας. Θεσσαλίας είναι ο. Θεσσαλίας δεν είναι Λάρισα. Η Θεσσαλίας. Όχι, είναι Τρικάλων. Όχι. Βόλο. Καρδιτσής. Βόλου. Βόλου. Αχιλέα μου. Στέλιο μου. Αχιλέας μου είναι. Γι' αυτό σου λέω θέλει προσοχή. Και μας έχει σφυρίξει ο κύριος Κουλάς αυτός εμάς. Νομίζω με Παναθηναϊκό έχει κάνει κάτι περίεργο αυτός. Αλλά δεν το θυμάμαι τώρα. Εγώ αυτός κοιτάω από ποια ένωση είναι ο κάθε διαιτητής. Και τι ρόλο βαράει η ένωση στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχει πολλές ενώσεις. Άσο, να δούμε. Με άλλες ενώσεις παίζουμε αυτή την Κυριακή. Με άλλες ενώσεις θα παίξουμε. Την άλλη. Την επόμενη σωστό και αυτό που την λες. Άλλη Κυριακή. Έτσι είναι. Και όσες περισσέψαμε να παίξουμε την μεθεπόμενη. Την μεθεπόμενη. Σωστό και αυτό. Της ενώσεως θα γίνει. Της ενώσεως. Τέλος πάντων, δεν φοβόμαστε. Θα τους κερδίσουμε και τους τρεις. Μακάρι. Και τους τέκα. Αυτό θέλει θα να κάνει ο Άρης. Έτσι θα παίξει και 9. Με τους τρεις το ίδιο παίζει. Δεν διαλέγει παιχνίδια. Okay. Υπάρχει ένας τοπικός χαρακτήρας που είναι φυσιολογικό να μας επηρεάζει λίγο παραπάνω, αλλά μέχρι εκεί. Εντάξει, αυτό υπάρχει παντού. Στην καθημερινότητά μας έχουμε πιο άμεση επαφή για κανένα λόγο. Έτσι. Αν και, εντάξει, εγώ την ΑΕΚ τη μισώ περισσότερο, να σου πω.
από ότι αυτός. Δηλαδή η ΑΕΚ για μένα είναι η πιο μισή ομάδα που υπάρχει στην Ελλάδα. Ναι. Είναι η χειρότερη ομάδα που υπάρχει. Αλλά εντάξει, δεν το συζητάμε. Το νου μας να έχουμε όλοι, το νου μας. Τίποτα άλλο. Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Την κυρία Κουρουμπίλια θα ήθελα να τέταρτη. Δεν κάνεται για καριέρα. Θα την ήθελα, γιατί δεν σφυρίζει η Super League, κυρία Κουρουμπίλια. Ναι, αλλά όχι για τέταρτη, μόνο βοηθός μπορεί να είναι. Θα την ήθελα βοηθός. Τέταρτη βοηθό. Όχι, βοηθό στη δύο θα την ήθελα. Εντάξει, όχι, πήραμε Ιταλό τώρα. Δεν πειράζει, θα ήθελα πάντως να έρθει η κυρία Κουρουμπίλια. Δεν θα έρθει, φαγώθηκες, δεν θα έρθει. Μα γιατί να μην έρθει. Έτσι θέλει. Εμείς δεν έχουμε αποθυμένα. Σωστό και αυτό. Δεν κρατάμε αποθυμένα, ούτε κρατάμε μίσος και τίποτα. Σωστό. Απλά να έρθει να κάνει τη δουλειά σου. Πληρώνεται, πληρώνεται. Ναι. Οπότε δεν πρέπει να έρθει να σηκώσει ξανά το σημειάκι της στη θύρα 2. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, δεν είχε, στο χαρτί δεν έγραφε ότι είχε ψυχικά τραύματα. Σωματικά έγραφε μόνο. Εδώ υπάρχει καταγγελία. Όταν παίρνουν, λέει, υπάρχει τηλέφωνο οι δημότες για κλαδιά στο δίκτυο, δεν έχουν συνεργεία. Για τον ΠΑΟΚ βρήκαν. Για πού δεν ζήτησε. Συμπτωματικά δηλαδή, ναι, να πάει ο Δήμος σύμπτωση. Να κλαδέψει τώρα. Σύμπτωση, ναι. Δεν ζήτησε ο ΠΑΟΚ. Αλήθεια, αυτό το λεωφορείο, τι είναι, για τα κόκκινα, τα hop in, hop off. Είναι από αυτό που λέει «Στο λεωφορείο μπαίνω». Είναι από εκείνα που δεν έχουν τέτοιο από πάνω τέντες για να μπορούν να πηδάνε γρήγορα. Που κάνει tour, ρε. Tour θα κάνει και αυτό, tour. Ρε tour. Τι πλάκα έχουνε. Ρε που να μην είχαν για τόσο μεγάλο budget, να μην ήταν πρωταθλητές. Ναι. Και όλα αυτά. Αν είχα εγώ τα δικά τους budget, τη δικιά τους ομάδα, το μόνο που θα έλεγα είναι «Δεν σας βλέπω». Θα έρθω εκεί μέσα και θα σας κερδίσω και θα τελειώνω μαζί σας. Έτσι. Αλλά τι να κάνεις, θα έρθει και η στιγμή που θα τα δαμώσουμε για τα καλά μας τους και θα τελειώσουμε μια και έξω. Ακόμα δεν είναι, αλλά θα έρθει η στιγμή. Θα ξανάρθει ένας τελικός κυπέλλου σε ουδέτερο γήπεδο. Πού θα πάει, θα ξανάρθει. Και τότε όσοι μείνουμε. Και τότε ο Νασίφ θα το βάλει το δοκάρι. Καλά που δεν το έβαλε ο Νασίφ το δοκάρι, τώρα θα είχαμε αποφυλακιστεί. Καλό ήταν. Άντε κλείσε. Καλά. Άντε γεια. Καλό ήταν. Επόμενος. Καλησπέρα. Τώρα έχεις διαφήμιση, για να μιλήσω. Να μιλήσεις. Α, πήρα σειρά. Πήγε και 27, έχεις 2,5 λεπτά. Ναι. Τα δέντρα είναι ακόμα όρθια. Όρθια, ναι. Και τα δέντρα και τα πάντα. Κοίταξε να δεις, ας πούμε, είναι όχι παράληψης. Κάποτε ψήφιζαν και τα δέντρα. Σωστό. Οι παλιοί θυμούνται. Επειδή ήταν και πράσινα τα δέντρα, ψήφιζαν συγκεκριμένο κόμμα. Γελάζε, ναι. Δεκαετία 60 ψήφιζαν και τα δέντρα. Πώς θα γίνει αυτή η δουλειά. Και κάτι ακόμα, να τους δώσω και μια ιδέα. Τα τάγκη, γιατί δεν τα κατεβάσανε. Έχουν παρέλαση. Έχουν παρέλαση την άλλη εβδομάδα. 28. Εντάξει, άλλωστε να θα κάνουν και μία λοιπόν εξάσκηση. Επειδή εγώ δεν ήμουν, θα είναι και πιο έτοιμοι για την παρέλαση. Όχι, επειδή ήμουν μαυροσκούφης, θυμάμαι ότι την εβδομάδα πριν την παρέλαση τα προσέχαμε, τα πετρελαιώναμε για να γυαλίζουν τα άρματα και τα είχαμε ξεκούραστα την προηγούμενη. Γι' αυτό είναι ξεκούραστα. Έτσι ακριβώς, ας πούμε. Τι είναι αυτό, δηλαδή, ψυχολογικός πόλεμος κάθε φορά, μα είναι τόσο χρήσιμη η λύθη. Είναι τόσο χρήσιμη η λύθη. Η λυθιότητα είναι δηλαδή χρήσιμη. Δηλαδή ο Άρης ας πούμε θα πάθει κάτι με όλα αυτά που κάνουν. Λοιπόν, συγκεντρωμένοι όλοι στον αγώνα, παίκτες, προπονητές, οπαδοί, φιλαθλοί, για θέμα προβοκάτσιας. Εγώ είμαι απόλυτα σίγουρος, άλλωστε πήρανε μία γεύση στον αγώνα κυπέλου. Ποια είναι η ομάδα και αυτά τα παραμύθια περί αναπληρωματικών, αυτά θα τα λένε στα καφενεία τους μεταξύ τους. Ποιοι είναι λοιπόν αναπληρωματικοί και πράσινάλογα. Τους είδανε ποιοι είναι. Ναι, εννοείται. Είναι όντως καλύτερη ομάδα να πιστέψουν στον εαυτό τους και να τους γυαλίσουν. Δεν υπάρχει να με λοιπόν να σου έκανα. Εγώ είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα τους κερδίσουν έστω και με μισό μηδέν.
απλώς να έχουν ένα με αυτό. Και κάτι, συμφωνώ και εγώ μαζί σου, Χρύσανθε, το μικρό δαχτυλάκι, εντάξει, κάποια ζημία, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και τόσο ανασταλτικός παράγοντας. Εντάξει, γιατρός δεν είμαι, αλλά θεωρώ ότι τελικά θα τα καταφέρω. Κοίταξε, και εμένα μου φαίνεται λίγο να είμαι λοιπόν έτσι, να μην πω περίεργο. Όταν, όπως είπες στο μπάσκετ, υπάρχουν τραυματισμοί με σπασμένες μύτες, με ιστορίες, με μάσκες, ας πούμε, και τα λοιπά, που μπορούν να παίξουν με νάρθηκα, όπως είπες, και με το γάντι. Δεν ξέρω, έτσι και εμένα λίγο... Θα το δούμε, λίγο τραυμένο μου φαίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά αύριο με την ακτινογραφία. Είπατε ότι αύριο γίνεται. Ναι, ακτινογραφία. Ακτινογραφία και τα λοιπά. Λοιπόν, έγινε, ευχαριστώ πολύ καλά, και με την Νίκη. Έχουμε άλλο ή να πάμε στο break? Έχουμε άλλον ένα πριν το break. Ωραία, πάμε να τον ακούσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Τώρα, πώς να το πω, είναι ειρωνία. Παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο και λέω ότι θα βγω και θα ζητήσω μια χάρη. Να μην πάρει τηλέφωνο ο Παύλος. Και την ώρα που παίρνω, ακούω τον Παύλο. Και λέω, όχι ρε, λέω, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά εντάξει, τον άκουσα νορμάλ. Ήταν νορμάλ σήμερα, ήρεμος, ναι. Ναι, 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 ναι. Χρήσανθε, ακούω χρόνια, δεν παίρνω συχνά τηλέφωνο, τώρα έτυχε να πάρω. Και έχω μια ερώτηση, δεν ξέρω, μπορεί να ακουστεί λίγο χαζή. Τις διαστάσεις του γηπέδου μετά τον Χλωτάπητα είναι οι ίδιες που ήταν και πριν? Σε μήκος τι και νομίζω, ότι είναι πιο μικρό ή πιο μεγάλο? Νομίζω ότι είναι λίγο πιο μικρό, αν θυμάμαι καλά, γιατί το βοηθώ, νομίζω ότι το φτάναμε από τη δύο, ενώ τώρα δεν το φτάναμε. Ή το αντίθετο, δεν θυμάμαι τώρα να σου πω την αλήθεια. Το φτάναμε, τι εννοείς? Ήταν πιο κοντά μας, το βλέπαμε πιο κοντά. Όχι, η διαφορά, όχι, ξέρεις, η διαφορά το, σου κάνει, γιατί ρωτάω, γιατί η διαφορά σου κάνει, επειδή δεν υπάρχει το plexiglass, τώρα θα υπάρχει δίκτυ βέβαια, ναι, γι' αυτό έχεις αυτή την αίσθηση. Με την έννοια του συστήματος που παίζει η ομάδα, το δηλαδή, ύψος του, συμφέρει... το ύψος άλλαξε. Πήγε πιο μάλιστα χαμηλά. Για να δηλαδή μπει αυτός πάντα η ομάδα παίζει με τις ίδιες διαστάσεις στο γήπεδο ακριβώς. Οι διαστάσεις είναι στάνταρ σε όλα τα γήπεδα. Ένα... Είναι αυξομειώνονται, δεν είναι πάντα στάνταρ. Μπορείς να το κάνεις ανάλογα με τις... Υπάρχει κάτι στάνταρ. Ναι, για διεθνείς αγώνες και βάση τα ξέρω, γι' αυτό σου λέω. Το μίνιμουμ δηλαδή, και από εκεί και πέρα εντάξει κάποια γήπεδα, το άκα σου είναι λίγο πιο μεγάλο. Εμείς έχουμε το προβλεπόμενο. Το προβλεπόμενο όπως μας συμφέρει, ανάλογα με το παιχνίδι φαντάζομαι ή όχι. Πάντα είναι το ίδιο. Όχι, ρε, το ίδιο το είναι. Το ξέρεις αυτό. Μια φορά γίνεται. Είσαι σίγουρος? Ναι, μια φορά γίνεται. Τι, δηλαδή, συγγνώμη, αλλάζουμε τι 2-3 εκατοστά που το πάμε από εδώ, το φέρνουμε και εδώ την εστία. Όχι. Κοίταξε, ας πούμε, το μήκος μπορεί να είναι 110 μέτρα. Μπορεί να το κάνεις 107. Το πλάτος να είναι. Όχι, δεν 90... αλλάζει. Δεν αλλάζει αυτό, γιατί νομίζω ότι το Βικελίδης όπως είναι έχει έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, το μεγαλύτερό του είναι το μίνιμουμ που μπορείς να έχεις. Καταλαβες. Α, εντάξει, με δεν μπορεί να το μικρύνεις και... περισσότερο. Μάλιστα. Όχι, και το λέω με την έννοια μήπως ο τρόπος παιχνιδιού, ρε παιδί μου, μας βόλευε σε μικρότερο ας πούμε, γήπεδο ή μεγαλύτερο, ανάλογα. Γι' αυτό το σκέφτηκα έτσι. Έτσι όπως το είδα, ναι, δηλαδή μετά τον καινούργιο Χλωτάπητα, γι' αυτό το λέω. Τέλος πάντων, υπάρχει κάτι για εισιτήρια. Τι εννοείς? Κλήρωση και λοιπά, γιατί δεν μπόρεσα να στείλω μήνυμα για την κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526 για άλλη μισή ώρα. Ωραία, δεν νομίζω ότι θα προλάβω, αλλά τέλος πάντων θα στείλω. Έγινε. Θα δοκιμάσω μάλλον. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλά, καλή συνέχεια. Τι δες? Έχουμε άλλο μάλλον. Ωραία. Διάλειμμα. Ωραία. Εσείς μπορείτε να στέλνετε για τα μηνυματάκια σας. Ωραία. Σε μισή ώρα θα κάνουμε την κλήρωση. FM και ενώνομα τεπώνυμα, αποστολή στο 54526. Θα πάμε στο break, αφού πει ο Νίκος το χωρικό, και θα επιστρέψουμε με το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, πάλι με τις δικές σας τοποθετήσεις. Απλά να πω εγώ ότι ο Σταμάτης λέει καλησπέρα. Νίκη στην ομαδάρα μας με 2-0 από το ημίχρονο. Ο 197 λέει δυστυχώς η κουρομπίλια πάει στην Κρήτη την Κυριακή, σαν επόπτης, και εγώ θα την ήθελα. Ο φίλος ο Γιώργος στέλνει το πιο σοφό μήνυμα. Άρης, ρε. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει με χορηγίες, παιδιά, τι θα γίνει? Τι θα γίνει, φίλε, με τις χορηγίες? Μάλλον εννοεί γιατί ο μπροστόμερος φάνελος. Αφού έχει κάτι... βάλει ο Καρυπίδης τη δική του εταιρεία με, αν θυμάμαι καλά, 350.000 ευρώ. Ενώ η μεγαλύτερη αντίστοιχη προσφορά που είχε για τη φανέλα ήταν νομίζω 250.000 ευρώ. Και προτίμησε να βάλει τη δική του εταιρεία με τα χρήματα που σου προανέφερα. Γιατί πρέπει και τα χρήματα που βάζει ο κάθε ιδιοκτήτης να δικαιολογούνται κιόλας. Δεν μπορεί να λέει, α, να ορίστε, έχω 300.000 και α, τα βάλω στον Άρη. Πρέπει να υπάρχει τρόπος που να γίνεται αυτό. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, α, ωραία, και θα ανοίξουμε και τις γραμμές πάλι σαν θέμα. Θα ανοίξουμε λίγο. Ανάλογα πώς θα πάμε με τον μπάσκετ. Ωραία, πάμε στο break, Δημήτρη μου, και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, πάμε στο τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής. Ο Λαμπάου Τάρης on air, Λίμπερο 107,4 ακούτε, και να το λέτε όποτε σας ρωτάνε ότι ακούτε
All About Aris και Λίμπερο. Γενικότερα να ακούτε να λέτε ότι ακούτε Λίμπερο, αλλά ειδικά να στηρίζετε την εκπομπή, γιατί είναι η μοναδική δίωρη αθλητική εκπομπή που αφορά αποκλειστικά τον Άρη και όποιους προσπαθούν να τον πειράξουν κατά καιρούς, όχι μόνο δηλαδή τον Άρη, αλλά και αυτούς που προσπαθούν και είναι ενοχλημένοι από το γεγονός ότι παραμένει η μοναδική ανεξάρτητη δύναμη στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου εδώ και πάρα 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 πολλά χρόνια. Δύο εισιτηριάκια έχω για σας. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Δύο εισιτήρια για τη θύρα 4 του Κλεάνθης Βικελίδης. Προσφορά βεβαίως από την ΠΑΕ Άρης και την ευχαριστούμε πολύ για αυτό. Με την ευγενική χορηγία της αν θέλετε και αν προτιμάτε. Έχει επιλέξει για τα ντέρμπι τα εισιτήρια να είναι στη θύρα 4, η ΠΑΕ Άρης. Σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι στα πέταλα του γηπέδου του Κλεάνθης Βικελίδης. Αλλά επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση και πάρα πολλοί κόσμος πηγαίνει, στα μέσα ενημέρωσης έχει επιλέξει να δίνει εισιτήρια στη θύρα 4 στα ντέρμπι. Και από εκεί θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε βεβαίως το παιχνίδι της Κυριακής. FM και όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54526. Ένα τεταρτάκι περίπου θα κάνουμε την κλήρωση να στείλουμε άλλους δύο από εσάς στο γήπεδο. Οι γραμμές είναι ανοιχτές 23-10-287-888. Πριν όμως ανοίξω τις γραμμές, λάθος, έκανα λάθος εγώ. Δεν είναι ανοιχτές οι γραμμές. Περίμενα. Αν είναι ακροατής, να τον μιλήσουμε. Να τον μιλήσουμε, λέει ο ακροατής. Αυτόν μόνο, ένας μόνο, να τον ακούσουμε αυτόν. Και όσο μιλάει ο ακροατής, να πάρουμε τον κύριο Γιάννη ή τον κύριο Μουρέλη, έναν από τους δύο, να μας δώσει ατμόσφαιρα από το πάλε. Γιατί σε 7 αρχίζει το παιχνίδι. Έχουμε τον ακροατή μας. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τον φίλο και μετά πάρε το Σταμάτη να μας δώσει τα στοιχεία από το πάλε. Παρακαλώ. Τα παιδιά θέλουν να πούνε ένα τραγούδι. Μπορούν να το πούνε. Βεβαίως και μπορούν. Γι' αυτό το κατάλαβα ότι είχε παιδιά. Έλα, στη μέση. Πες το. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε. Πάμε στην προπόνηση. Να πάτε. Τα παιδάκια. Και έτσι. Θέλω να πούνε ένα τραγούδι. Για ξανάκτο. Δυνάμωσε το τώρα. Δυνάμωσε το τραγούδι. Όλα δυνάμωσε. Καλά, όλα καλά. Έτσι. Για. Έγινε. Βάλε, δώσε τον Ποέμι. Δώσ' το να. Πρώτη άντε, πάρ' το σταμάτη τώρα. Καλά τα λέει ο Ποέμις. Τα-ταν-ταν. Θέλω λίγο πιο σβέλτος θέλω να γίνεις. Λίγο πιο σβέλτος. Πιο. Λοιπόν, μπαίνει στην κλήρωση και η Σοφία και ο Λεωνίδας και ο Γιώργος και ο Στέλιος και ο Χρήστος και ο Αλέξανδρος, δεύτερος Λεωνίδας, ο Σταμάτης, ο Πέτρος, ο Κώστας, ο Θοδωρής, ο Στέλιος, ο Φάνης, ο Αριστοτέλης και ο Ιωάννης. Και όσοι στείλετε μήνυμα και για τα επόμενα 10 περίπου λεπτάκια θα μπείτε στην κλήρωση. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Σε ένα τέταρτο περίπου ξεκινάει η προσπάθεια του Άρη στην Ευρώπη, στη νέα αυτή διοργάνωση στην οποία συμμετέχει στο FIBA Europe Cup. Ποιον? Δεν μπορείς να τον πιάσεις. Πού παίρνεις τηλέφωνο? Στο κινητό του? Του σταμάτη? Πού παίρνεις? Σε πιανού παίρνεις το κινητό, αγόρι μου? Έλατε. Άμα δεν ξέρεις σε πιανού παίρνεις. Τι, στο κινητό του σταμάτη. Ωραία, πήρε στο σταθερό του παλέ. Στο σταθερό του παλέ. Στο σταθερό του παλέ πήρε. Τα βρούμε, μην ανησυχείς. Δεν θέλω να μου αγχώνεσαι όμως. Ναι. Άμα φύγεις πάντως να ξέρεις, μπορώ να κάνω και μόνος μου. Εκπομπή. Χωρίς τον ηχολήπτη. Τα βρήκαμε. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς και τι να μας πει ο Μουρελής, τα ξέρει μήπως τα γράμματα, ε? Μόνο 25 χρόνια είναι δημοσιογράφος κι αυτός. Είναι από τους παλιούς. Λοιπόν, σιγά μην έχουν συνδέσει το μηχάνημα, να ξέρεις. Δεν μεταξύ έχουμε κανονίσει, αντί να τρώμε τις εκπομπές του Ματσιούκη, του τρώμε κάποια λεπτά από τις εκπομπές. Σήμερα, Άρης Κατάγια. Λοιπόν, πρέπει να το σημειώσω αυτό μέσα. Λοιπόν, πάρε τον Γιάννη αν δεν το σηκώνει ο Σταμάτης, αν έχει πρόβλημα ο Σταμάτης με το κινητό του. Θλάση πρώτου βαθμού για Πέλκα, χάνει το παιχνίδι της Κυριακής. Αποτελέσμα των εξετάσεων, 7 με 10 μέρες. Δεν παίζει ούτε ο Πέλκας την Κυριακή στο Βικελίδης. Δεν ξεγελιόμαστε όμως. Για τώρα που δεν παίζει ο Πέλκας, μήπως η πειθαρχία στο θέμα του Άρντα γίνει γυριστή.
Σταματήσουμε για την πειθαρχία. Ε, μήπως αλλάξουν τα δεδομένα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Κάτσε να ενημερώσω εγώ το σταμάτη, ρε φίλε. Έχουμε κύριο Γιάννη. Κάτω τον κύριο Γιάννη να μας πει δύο κουβεντούλες. Να μας δώσει λίγο τα στοιχεία για το παιχνίδι. Γιάννη! Ξέρετε. Ο Μουρελής που είναι, ρε φίλε. Ο Μουρελής είναι εδώ δίπλα μου. Και γιατί δεν σηκώνει το τηλέφωνο, ρε φίλε. Γιατί ήταν, εντάξει, ήταν στην τουαλέτα. Στην πάλι στην τουαλέτα ήτανε. Εντάξει, αφού έξω κάνει ρεχτήσαν 28 βαθμούς να πούμε. Ήδρωσα, το πήραμε πριν τηλέφωνο, είμαι στην τουαλέτα. Το ξαναπέρνουμε, ούτε οι γκόμενες δεν πάνε τόσο συχνά στην τουαλέτα, ρε φίλε. Ρε φίλε, τι να κάνω. Είναι ωραίο παιδί, βέβαια, γι' αυτό, ίσως γι' αυτό. Είναι ωραίο παιδί, δρώνει πολύ να πούμε. Είναι αυτοκινητό, εντάξει, πώ θα το κάνω. Σωστό κι αυτό. Μάλιστα, τι γίνεται εκεί, μουσική ακούω. Λοιπόν, μουσική υπάρχει εδώ, σιγά σιγά έρχεται και κόσμο εδώ στον Ιγκαλισμό, καθώ περιμένουμε να ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη και την Κατάκια. Πρώτο παιχνίδι της βάσης των ομίλων του FIFA Euro Cup, νέα διοργάνωση για τους κίτρινους, η δεύτερη τάξη της FIFA με την ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου να θέλει να ξεκινήσει σήμερα νικηφόρα απέναντι στην ομάδα από τη Φιλανδία, η οποία βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη και στον Ιγκαλισσόν και αποτελεί το πρώτο αντίπαλο των κίτρινων σε αυτή την διοργάνωση. Ο Άρης, ο οποίος δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα, όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεση του Βαγγέλη Αγγέλου, με τον Ευθέρη Ποχορίδη, ο οποίος στο χαλάρωμα της Δευτέρας ένιωσε ένα σφίξιμο στον προσαγωγό του δεξιού του ποδιού, αλλά εχθές προπονήθηκε κανονικά και έθεσε αυτόν στη διάθεση του προπονητή του. Όλοι λοιπόν οι καλαγωνιστές στη διάθεση του Αγγέλου. Ο Άρης, ο οποίος προέρχεται από ήττα από τον Παναθηναϊκό, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αγωνίστηκε απέναντι στους πράσινους άφησε αισιόδοξα μηνύματα και έδειξε ότι η ομάδα έχει ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωσης. Και όπως τόνισε και ο προπονητής του Άρη στο περιθώριο της χθεσινής Media Day, τα παιχνίδια στο FIFA Euro Cup θα δώσουν τη δυνατότητα στην ομάδα να βρει ακόμη καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό, θα δώσει τη δυνατότητα στους παίκτες να βρουν ακόμη καλύτερη κοινία και να δομήσουν ακόμη καλύτερα το παιχνίδι τους μέσα στο παρκέ. Η αλήθεια είναι ότι στο σημερινό παιχνίδι και στα υπόλοιπα παιχνίδια του FIFA Euro Cup που αφορούν τον όμιλο του Άρη, η κίτρινη είναι το φαβορί. Η διαφορά δυναμικότητας είναι μεγάλη και αυτό που θέλει να δείξει ο Βαγγέλης Αγγέλου και οι παίκτες του θέλουν να το αποδείξουν και μέσα στο παρκέ, να δείξουν δηλαδή την ανωτερότητά τους και παιχνίδι με το παιχνίδι να παρουσιάζουν ακόμη και πιο βελτιωμένη εικόνα. Αυτός είναι ο στόχος της ομάδας, γι' αυτό θα παλέψει στα επόμενα παιχνίδια της διοργάνωσης. Ξεκινάει ένα απαιτητικό διάστημα για τους κίτρινους, καθώς θα υπάρχουν πλέον δύο αγωνιστικές υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, δηλαδή στα απαιτητικά παιχνίδια του πρωταθλήματος προσθέτεται και αυτά της Ευρώπης, με ταξίδια, με μετακινήσεις, με την πλέον επιβάρυνση, οπότε θα είναι ένα πολύ καλό τεστ για τους παίκτες του Βαγγέλη Αγγέλου για το πώς θα ανταποκριθούν το επόμενο διάστημα με αυτές τις διπλές αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ωραία. Οκ, okay, Γιάννη, να είστε καλά, θα έχουμε ενημέρωση και για τη διάρκεια του αγώνα. Βεβαίως. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε σιγά σιγά και την κλήρωση. Να φύγουμε 5 λεπτά νωρίτερα, γιατί τρώμε που τρώμε χρόνο από τον Γιώργο συνέχεια με τα μάτς, για να έχει και αυτό τα θέματά του στην ώρα για μπλε. Οπότε παραπέντε θα κλείσουμε σήμερα. Οπότε να κάνουμε την κλήρωση για τα δύο εισιτηριάκια. Έχουμε, βλέπω, αρκετό κόσμο και σήμερα και είναι καλό αυτό και για την εκπομπή και γενικότερα για το ραδιόφωνο. Όπως αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν... Αύριο να σας προαναγγείλουμε μια ακόμα ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Τι λες, ρε φίλε! Την οποία θα σας έχουμε πολύ μακριά και πάλι. Ο αυριανός μας καλεσμένος. Ο ρεπόρτερ των 5 Υπήρων και των 7 Θαλασσών. Και των 7 Θαλασσών. Ακόμα πιο αγαπητός στην Κερκίδα ο συγκεκριμένος. Εντάξει. Θα τον ακούσετε αύριο μετά από τις 5.30 να μας μιλάει. Μην πεις ποιος είναι, γιατί θα πάρουν να μας το σπάσουν. Όχι, δεν λοιπόν, Σταμάτης Παπούλας. Ο ένας ο νικητής. Mm-hmm. Σαράμπαλης Αριστοτέλης. Και Νίκος Παπαδόπουλος. Ο δεύτερος νικητής. Ναι. Χρύσανδος Παπαδόπουλος ο τρίτος. Όχι, τρίτο δεν είχαμε. Λοιπόν, Σταμάτης Παπούλας, Σαράμπαλης Αριστοτέλης. Αύριο
μετά τις 10 μπορείτε να περνάτε και όσοι κερδίσατε τις προηγούμενες ημέρες και σήμερα, μετά τις 10, καλώς εγώ των πραγμάτων, αν δεν χαθούν πουθενά στην πορεία τα εισιτήρια, θα μπορέσετε να έρθετε να τα πάρετε. Αλλά περιμένετε να σας πάρει τηλέφωνο η Μαριλίζα αύριο, 10 με 5 το απόγευμα θα μπορείτε να τα πάρετε τα εισιτήρια. Αυτά από εμάς. Από εμάς. Ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Ναι. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5 με την πρώτη τελευταία κουμπή της εβδομάδας, πλησιάζοντας ακόμα πιο κοντά στο ντέρμπι της Κυριακής. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.